του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιουδάκη. Η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Οι συνάδελφοί μου βρίσκονται σε απόγνωση αυτή την ώρα, γιατί το μέτρο του click away το δοκιμάσαμε στην εορταστική περίοδο. Και εκεί είδαμε ότι μόνο το 17% του συνόλου της επιχειρηματικότητας μπόρεσε ουσιαστικά να δουλέψει με αυτό το συγκεκριμένο μέτρο. Όσοι δηλαδή είχαν μια ηλεκτρονική παρουσία, είχαν ένα δομημένο e-shop, μπόρεσαν και δούλεψαν. Το υπόλοιπο 80% δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο μέτρο αυτό. Και ο τζίρος που έγινε κατά την εορταστική περίοδο ήταν κάτω από 10% σε σχέση Κουγιουμτζή, με την αντίστοιχη περσινή σίγουρα χρονιά. Η αγωνία είναι μεγάλη και είναι μεγάλη και στο πόσα καταστήματα, πόσες επιχειρήσεις θα κρατηθούν ανοιχτές όταν αυτό περάσει και έχουμε τον απολογισμό. Θέλω να σας ρωτήσω, για να γίνουμε και λίγο χρηστικοί. Αυτό που τώρα καταλαβαίνουμε είναι ότι γυρνάμε στα ραντεβού, αλλά το click in shop για ένδυση, υπόδηση και βιβλιοπολία, τι σημαίνει? Ότι βεβαίως μετακινούνται πάλι με το SMS στο 13033, υπάρχει πάλι δέσμευση της ώρας, αλλά μπορούν να μπαίνουν μέσα να δοκιμάζουν? Και πόσο χρόνο μπορεί ο πολίτης να μπαίνει μέσα σε αυτά τα καταστήματα για να αγοράσει, να κάνει τις αγορές του? Καταρχήν θα πρέπει να στέλνει μήνυμα στην επιχείρηση, η επιχείρηση να ανταποκρίνεται στο μήνυμα του καταναλωτή. Mm-hmm. Είναι όπως το click away ουσιαστικά, απλώς έχει τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα στο κατάστημα. Σύντομα βέβαια, περίπου στα 20 λεπτά, μισή ώρα, mm-hmm. Ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει αμέσως μετά και τον επόμενο καταναλωτή. Μπορεί να πληρώνει με μετρητά σε αυτή την περίπτωση, κύριε Κουγιουμτζή? Διάβασα ότι μέχρι 500 ευρώ μπορεί να χρησιμοποιούνται μετρητά αυτή τη φορά. Έτσι, έτσι. Mm-hmm. Στο click in shop βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιεί και μετρητά, βεβαίως και η κάρτα, ενώ στο click away θα υπάρχει το μηχάνημα έξω από το κατάστημα, ούτως ώστε να πληρώνει με την κάρτα του κάθε καταναλωτής. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι και πρώτη μέρα, Μάριον, που λειτουργεί το click in shop, οπότε είναι νέα διαδικασία για όλους μας τους καταναλωτές. Δεν θα είναι δύσκολο να έρθουν σήμερα πρωί να ψωνίσουν με αυτή τη διαδικασία, εφόσον από χθες το βράδυ ανακοινώθηκε? Σίγουρα είναι δύσκολο, δεν το συζητάμε. Σήμερα ειδικά θα είναι μια πολύ αντίθετη μέρα σε σχέση με τη χθεσινή. Έτσι δεν θα δούμε ουσιαστικά κανένα κυκλοφορεί στους δρόμους. Από Δευτέρα σιγά σιγά, εφόσον αφομοιώσουμε το νέο μέτρο σαν καταναλωτές, πιστεύουμε και ευελπιστούμε, γιατί υπάρχουν πολύ καλές τιμές στην αγορά αυτή τη στιγμή. Διανύουμε εκπτωτική περίοδο. Σωστά. Και είναι μονόδρομος για τον κάθε επιχειρηματία. Αύριο είναι κλειστά τελικά, κύριε Κουγιουμτζή, και να ολοκληρώσουμε με αυτό μέρη. Αύριο είναι τελικά κλειστά. Αύριο είναι κλειστά με νέα απόφαση, ενώ είχε προηγηθεί μια άλλη απόφαση που έλεγε ότι θα ήμασταν ανοιχτά, αλλά τελικά Κυριακή αύριο τα καταστήματα στην Αττική είναι κλειστά. Μάλιστα. Και ξεκινάμε από Δευτέρα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Σας ευχαριστούμε πολύ.